Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικής μου, Λένα Βιν. Σήμερα θα φτιάξω αταμικά γλυκά με χτυπημένη κρέμα γάλακτας. Στην κρέμα έβαλα πολύ λίγο χυμό πορτοκάλι για την γεύση. Η βάση είναι από ψηλό κέικ, πάνω έβαλα χτυπημένη κρέμα γάλακτας, μερικά άφησα ακάλυπτα και μερικά σκέπασα με υπαλήματα. Η γεύση είναι τόσο απαλή, πραγματικά βελούδινη γεύση. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 3 αυγά, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 10 γραμμάρια βανίλη, 120 ml χάλα, 120 ml φυτικό λάδι, 200 γραμμάρια αλεύρι, 12 γραμμάρια baking powder, 200 ml χυμό πορτοκάλι, ψήσμα από ένα πορτοκάλι, 2-3 κουταλιές σούπα ζάχαρη άχνη και 200 ml κρέμα γάλακτα. Σπάω 3 αυγά. Στα 120 γραμμάρια ζάχαρη προσθέτω την βανίλια. Αρχίζω να χτυπάω τα αυγά με το μίξερ και σε 30 δευτερόλεπτα προσθέτω μείγμα με ζάχαρη και βανίλια. Χτυπάω όλα αυτά σε μεσαία ταχύτητα το μίξερ περίπου 4 λεπτά. Ύστερα, χωρίς να σταματήσω το μίξερ, προσθέτω 120 ml γάλα και 120 ml ηλιέλαιο. Χτυπάω ακόμα για μισό λεπτό και σταματάω το μίξερ. Προσθέτω στο αλεύρι 12 γραμμάρια baking powder και κοσκινίζοντας προσθέτω στο χτυπημένο μείγμα την μισή ποσότητα αλευρού. Τα ανακατεύω. Και ρίχνω όλα τα υπόλοιπα αλεύρι. Προσθέτω ξύσμα από πορτοκάλι και τα ανακατεύω με το μίξερ για μισό λεπτό. Το μείγμα βγαίνει σαν χυλός, που δεν είναι πηχτός, για να πέφτει έτσι όπως σας δείχνω τώρα εύκολα από την κουτάλα. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλο και απλώνουμε από πάνω τη ζύμη. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά. Μέχρι να ψηθεί η ζύμη, φτιάχνω την κρέμα. Απλά χτυπάω την κρύα κρέμα γάλακτας και σε 5 λεπτά προσθέτω 2-3 κουταλιές σούπας ζάχαρη άχνη. Και χτυπάω σε δυνατή ταχύτητα το μίξερ, μέχρι να αρχίζει να πηχτώνει. Τότε προσθέτω 1-2 κουταλιές σούπας χυμό από πορτοκάλι, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Κλείνω το μίξερ όταν η κρέμα να πάρει τέτοια παχύρευστη μορφή όπως βλέπετε τώρα. Όταν ψηθεί η ζύμη, το ξεχωρίζω από το χαρτί ψησίματα, σε δικιά μου περίπτωση πατάκι σιλικόνης, και τα αφήνω σε μία λαμαρίνα. Χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι, κόβω το κέικ σε κύκλους με διάμετρο περίπου 4-5 εκατοστά. Μου βγήκαν 21 κομμάτια. Μην τρώτε τα υπολείμματα ζύμης, τρίψτε τα σε ψίχουλα, με αυτά θα κάνουμε επικάλυψη αργότερα. Τώρα σε κάθε κομμάτι να ρίξουμε περίπου από 1-1,5 κουταλάκι του γλυκού χυμό από πορτοκάλι και με την βοήθεια από ένα κορνέ να βάλουμε την κρέμα που είχαμε κάνει νωρίτερα.
Τέλος σκεπάζω την κρέμα με ψίχουλα ή μπορείτε να αφήσετε έτσι όπως είναι. Η βάση για γλυκό μπορείτε να φυλάξετε στην κατάψυξη για ένα μήνα και παραπάνω και να το βγάλετε για 3-4 ώρες πριν χρειαστείτε. Απλά μετά να χτυπήσετε την κρέμα γάλακτος και να την απλώνετε πάνω και θα είναι έτοιμο γλυκό. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.